Καλησπέρα αγαπουλάκια. Κλείστε τα φώτα και φορέστε τα ακουστικά ακριβώς όπως κάνω κι εγώ. Επειδή ναι, αυτό είναι ένα horror game. Το έχουμε μάθει πια. Ακουστικά και φώτα σημαίνει horror. Αυτό το παιχνίδι είναι το Dead Man's Journey. Είναι από τον Stanislaw Trutskovsky. Λοιπόν, είναι ο ίδιος τύπος ο οποίος και φτιάξει και το Continuously. Ένα horror game το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αν μη τι άλλο, το τέρας το οποίο χρησιμοποιούσε χαλούσε λιγάκι την ατμόσφαιρα. Ήταν πάρα πολύ low poly και έτσι, γιατί δεν μου άρεσε εμένα. Αλλά κάνει υπερβολικά πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και έχει βγάλει αυτό. Καινούργιο παιχνίδι. Πάμε να το δούμε. Νάτος. Game developed by Stanislaw Trutskovsky. Μου αρέσει να ακολουθώ δημιουργούς όταν πρόκειται για τέχνη. Ειδικά αυτούς οι οποίοι δεν είναι και τόσο γνωστοί. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το να. Επίσης έχει ζητήσει ο δημιουργός για όσους κάνουν let's plays να έχουν τα credits μέσα. Θέλω να πάω με το peace του κυρίου Stanislaw ότι έχω απολαύσει εγώ από εδώ πέρα από την Ελλάδα το παιχνίδι του. Νομίζω και φυσιολογικό. Το παιχνίδι του υπάρχει στο ίντερνετ, μπορεί να το βρει οποιοδήποτε. Αλλά είναι λίγο περίεργο. Άμα μου έλεγε εμένα κάποιος ότι έχω κάνει κάτι και το έχει απολαύσει στην άλλη μεριά της γης, θα μ' έκανε εντύπωση. And hope. Up ahead, you will be reminded of your worst memories, thoughts, and experiences. Only to the final outcome will I be able to decide. Are you ready? Εννοείται πως είμαι. Bring it on! Okay. Whoa, okay, ωραία. When hanging in between life and death, heaven and hell, one can only do but remind himself over and over. Πού είμαι? Πάρα πολύ καλός ήχος. Μισό λεπτάκι. Να φτιάξουμε. Ας το αφήσουμε κάπου εδώ για να, για να βλέπετε κι εσείς τι γίνεται, αγαπουλάκι. Γιατί το YouTube πάντα κάνει process τα βίντεο πάρα πολύ σκοτεινά για κάποιον λόγο. Aim to save. Οπότε υποθέτω ότι θα ζήσουμε κάποιο είδους αναμνήσεις του χαρακτήρα, ο οποίος μάλλον έχει πεθάνει. Πάντα μου άρεσαν οι αυτοτελείς ιστορίες, σαν κάτι horror. Δεν ξέρω, είμαι λιγάκι της παλιάς σχολής που θέλει μια μεγάλη ιστορία. Με πλοκή. Αλλά μπορώ πάρα πολύ εύκολα να απολαύσω, ξέρεις, και αυτού του είδους τις εμπειρίες. Που δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Δεν έγινε να δεσμευτείς ιδιαίτερα με τους χαρακτήρες. Συν. Ο κύριος Στάνι. Ο κύριος Stanislaw, όπως έλεγα, πάντα έχει ένα ιδιαίτερο φετίχ. Γιατί έχει βγάλει αρκετά παιχνίδια. Νομίζω αυτό είναι το τέταρτο. Αν δεν κάνω λάθος, και κάπου. Είδα κάτι. Κάποιος θα με διορθώσει στα σχόλια, αλλά νομίζω είναι το τέταρτο παιχνίδι. Το πρώτο λεγόταν Continuous. Το δεύτερο είναι το Continuous, λοιπόν το είχα παίξει. Μπορείτε να το βρείτε και στο κανάλι, αγαπουλάκια. Και πρέπει να υπάρχει κι άλλο ένα. Και νομίζω σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια του πάντα το θέμα είναι το ότι υπάρχει ένα δωμάτιο. Ή ένας διάδρομος, το οποίο επαναλαμβάνεται. Επάπειρον. Τι έγινε, δεν μπορώ να το πατήσω. Όχι. Ίσως αν πάω προς τα... Αν... Υπο... Άπα! Άφου! Οκ! Νομίζω ότι πηγαίνω προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακολουθώ τα τρομακτικά πράγματα. Να έχω παίξει πάρα πολλά horror παιχνίδια για να ξέρω ακριβώς, ξέρεις, πώς δουλεύουν αυτές οι καταστάσεις. Νομίζω αν βρεθώ σε μια πραγματική κατάσταση η οποία είναι κάπως
ξέρεις, σκηνοθετημένη και όχι όπως είναι τα πραγματικά τρομακτικές καταστάσεις, στις οποίες απλά μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι το οποίο είναι σκοτεινό και σκέφτεσαι ότι, ξέρεις, μπορεί να υπάρχει κάποιος άστεγος ο οποίος θέλει να κάνει σεξ μαζί σου. Και δεν έχει κάνει μπάνιο. Και ίσως να θέλει και να συλληστέψει. Αυτή δεν είναι μία από αυτές τις καταστάσεις. Θέλω να πω, προφανώς δεν μπορούν να συμβαίνουν σε αυτές τις συμπτώσεις κατά τις οποίες ακούς τρομακτικούς ήχους. Προφανώς. Γιατί του αρέσουν τόσο πολύ τα επαναλαμβανόμενα δωμάτια? Ω, η πόρτα ανοιχτή. Μη κοιτάξεις πίσω σου, κοίταξα. Κοίτα να δεις τι θα κάνω, θα σε αγνοήσω πλήρως όμως. Θα πάω προς την πόρτα. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις με αυτό το οποίο έκανες εκεί πέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συν είναι πάρα πολύ καλός με τα... ΚΑΠΑΚ! Είναι πάρα πολύ καλός με τα... οπτικά ακουστικά εφέ. Λοιπόν, press and hold the left click to activate night vision. Okay. Α, ναι. Α! Μα εξαιρετικά, πάμε. Πες να χρησιμοποιήσει κάποιον καν... Πες να χρησιμοποιήσει κάποιον κανονικό ηθοποιό για να κάνει τον ήχο. Πόσο καλό εφέ είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που είχα πει πριν ότι στο continuously το πρόβλημα ήταν το τέρας. Εδώ δεν είναι. Το τέρας φαίνεται πολύ πιο τρομακτικό. Μου αρέσει ήδη. Οκ. Συν πάντα μετά από μια σκηνή με κρεσέντο. Όχι. Πήγα να πω πάντα μετά από μια σκηνή με κρεσέντο πρέπει να αφήνεις λίγο χρόνο στο χαρακτήρα σου. Ξέρεις, για να ηρεμήσει. Να αισθανθεί πάλι ασφάλεια. Δεν μπορώ να πω ότι μας έδωσε και τόσο πολύ χρόνο ο κύριος Στάνισλαου. Τι είναι αυτό? September 03, 2006. That was so easy. I worried for nothing. That little fucker got my shirt dirty though. Things burn perfectly at 500 degrees. Πώς το βγάζω? Σελίδα, τέλεια. Και τα textures δεν δουλεύουν. Οπότε ενώ έχω καταλάβει καλά. Μέσα στα αυτιά μου! Αν έχω καταλάβει καλά, ο χαρακτήρας σκότωσε κάποιον. Όχι! Είναι πολύ καλός με τους ήχους. Πραγματικά, ξέρει ακριβώς... ξέρεις, πότε να πετάξει τον ήχο, έτσι να φρικάρεις το μέγιστο. Όχι!
Okay. Πόρτα. Here's key to type numbers. Oh, ήταν κάτω. Έπρεπε να είχα θυμηθεί τον αριθμό τον οποίο είχε κυκλωμένο, προφανώς. Γιατί δεν κάθισα καν να το διαβάσω. Πάμε πάλι κάτω, αγαπουλάκια. Μην πειράζει, it's okay. It's okay. Κανένα πρόβλημα. Έχω night vision. Οπότε οτιδήποτε και να γίνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα δούμε. 7-7-9-3. 7-7-9-3. 7-7-9-3. 7-7-9. Ναι. 7-7-9-3. Το όλο θέμα με το horror είναι ο ήχος. Ο τύπος είναι απλά μαέστρος με τον ήχο. Πραγματικά. Δηλαδή έχει δείξει ελάχιστα πράγματα και μόνο με τον ήχο μας έχει. Ναι, 7-7-9-3. Yes! Τι ήρθα να κάνω εδώ. Περίμενε. Ωραία, τώρα έχουμε ηλεκτρισμό ή όχι? Έχουμε ηλεκτρισμό. Και τώρα πάμε στοίχημα. Θα πάω να ανοίξω την πόρτα. Οι αφύσικες γωνίες τις οποίες παίρνει το... το τέρας. Αφύσικες γωνίες. Το πιο τρομακτικό πράγμα, το πρώτο πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεται εγκέφαλος είναι όταν κάτι είναι αφύσικο. Πλήρη απουσία ήχου. Αυτό κι άμα είναι αφύσικο. Ανοιγεί. Όχι. Μπορούσα πριν να περάσω από εδώ. Αυτός είναι ο λόγος που φροντίζει να είμαι καλός άνθρωπος. Σοβαρά. Για να μην έχω μετά όλα αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς που δεν πιστεύω σε όλα αυτά. Άμα πίστευα θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Αναρωτιέμαι τι είδους κόλλας περιμένει εμένα. Mom finally bought me my own phone. My phone number is 419 blah blah blah. My brother was born in 1917. Those years I could never forget. 1977 και 1993. Τι έκανα? Οπότε έχω κάνει διάφορα πράγματα. Σκότωσα κάποιον. It's okay. Θες να μείνεις εκεί πέρα μέσα? Μείνε εκεί πέρα μέσα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρεις τι? Εσύ, δικό σου πρόγραμμα, δικές σου επιθυμίες. Θες να μένεις εκεί πέρα μέσα, σου αρέσει να περνάς έτσι το χρόνο σου. Γιατί ρε μαλάκα, Στανισλόου! Γιατί ρε μαλάκα! Τι στο... τι... χαμό! I'm sorry, I'll die tomorrow to be with you. Promise! Αχ, γιατί ρε μαλάκα, Στάνισλαο, τι σου έχουν κάνει, αγόρι μου, ποιος σε πόνεσε? Α, είναι ανάποδα η περιοχή τώρα. Όχι ακόμα. Είμαι σίγουρος ότι θα πεθάνω εκεί. Αλλά γιατί βγήκα ανάποδα, ίσως επειδή είναι η τελευταία φορά που περνάω από εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο. Α, βγήκα ανάποδα επειδή τώρα... τώρα δεν έχω που να πάω. Πριν ήμουν κολλημένος σε έναν φαύλο κύκλο.
Περνούσα από το ίδιο σημείο, αλλά τώρα δεν μπορώ να πάω πια από εκεί. Που σημαίνει πως σίγουρα τώρα πια θα πεθάνω. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος πως... Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι και το παιχνίδι. Και η ζωή μου. September 4th. I had no idea it was them. I haven't seen them for 6 years. How could I forget their faces so soon? The things I've done to them. How I killed them. It's impossible to live on. Οπότε είμαστε δολοφόνος. Ενδιαφέρον. Didn't realize there was a family killed, didn't you? Mother, your brother, and even your father. Luckily your sister was spared. In the end, you shot yourself. How typical. Okay, οπότε έχουμε αυτοκτονήσει. Αυτό μας λέει. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου στη μεταθάνατον ζωή, υποθέτω. Όπου υποφέρουμε για τα πράγματα που κάναμε. Σκοτώναμε άτομα και κατά λάθος σκοτώσαμε και την οικογένεια. Να πάρει. Και τώρα εδώ. Ανάμαστε. Wow. Okay. Το τέρας είναι σίγουρα πολύ πιο τρομακτικό πάντως. Όχι. Θα πας μακριά, Στανισλόου. Θα πας πολύ μακριά, φίλε. Θα πας υπερβολικά πάρα πολύ μακριά. Έχεις ήδη πάει πάρα πολύ μακριά. Οκ. Okay. Δεν με παρεξηγείς. Θα πας πολύ μακριά. Πώς και δεν υπάρχει, πώς και δεν είναι αυτό το παιχνίδι στο Steam. Σοβαρά. Υπάρχουν παιχνίδια σαν το Soda Drinker και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο Steam. Πάντα κάνουμε τη μία green light όμως. Μπορώ να πάω κάπου αλλού. Ο ήχος είναι απίστευτος. Τα γραφικά είναι πάρα πολύ καλά. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το τέρας είναι πάρα πολύ καλύτερο από ότι ήταν στο Continuously. Νομίζω ότι πρέπει να πέσω. Δεν μπορώ να πέσω. Η μουσική ανεβαίνει σιγά σιγά για ποιον το έχει προσέξει. Οπότε ίσως πρέπει να περιμένω για να γίνει κάτι. Ή πρέπει να πάω σε ένα σημείο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το παιχνίδι. Σοβαρά. Μπράβο του. Μπράβο ρε Στάνισλεου. Μπράβο ρε μεγάλε. Πήγαινε, κάνε κι άλλα παιχνιδιά. Πήγαινε, τράβα βάλτο μέσα στο Green Light, Steam Green Light. Και έχει φύγει δαγκωτό όμως το Vote Up, ψηλέ. Με τη μία. Μην το βάλεις καν, Steam. Πήγαινε και κάνε ένα Kickstarter. Άτομα τα οποία έχουν δημιουργικά ταλέντα. Εδώ πάω. Όχι. Άτομα με δημιουργικά ταλέντα θα έπρεπε να τους δίνετε όλες τις ευκαιρίες να πετύχουν τα πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν και να συνεχίσουν να δημιουργούν. Wow. Αναρωτιέμαι αν το έφτιαξε μόνος του το τέρας ή άμα το έφτιαξε κάποιος άλλος και του το έδωσε σαν animation. Γιατί είδα ότι στα credits του παιχνιδιού έγραφε κάποια άτομα, αλλά νομίζω ήταν μόνο για τους ήχους, για τα free sounds. Νομίζω πως... υπάρχει μια μικρή περίπτωση αυτό να ήταν όλα γαμπουλάκια. Wow, υπάρχει μια περίπτωση να ήταν αυτό. Όλο το παιχνίδι. Δεν ήταν αυτό όλο το παιχνίδι. Βιαστήκαμε να τον κρίνουμε τον Στάνις, λέω. Ποτέ δεν μας απογοητεύει. Μην κοιτάς έτσι. You then shoot yourself by your own workplace.
on the toilet, drunk. Και είχε βαρύ θέμα. Αυτοκτονία, δολοφονίες, θάνατος. You see, the thing is, you knew from the start that was a bad one, didn't you? Your hunger for money, your over-excessive greed took over you, assuming, with them all dead, you would be left to will. Wake up, John. They all thought you were dead 6 years ago. Why in the hell would they give you a will? Poor bastard ended up shooting himself when he found this out. He took everything from them to receive nothing. Οπότε πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος σκότωσε την οικογένειά του. This I ask you, which do you deserve? Και επιλέγουμε εμείς που θέλουμε να πάμε. Αλλά νομίζω πως δεν έχει καμία σημασία η επιλογή μας. Press 1 for heaven, press 2 for hell. Οπότε μιλάμε για έναν... Οπότε μιλάμε για ένα άτομο το οποίο σκοτώσε την οικογένειά του επειδή ήθελε να του γράψουν την κληρονομιά την οποία το αφήνανε. Εγώ λέω να πατήσουμε το 2. Τέτοια άτομα, αν υπήρχε κόλαση, θα άξιζε να πάνε εκεί. Hell? It's not every day someone is willingly choosing their fate among hell. I suppose you truly do believe that you've done wrong. You surprise me, John. You truly are a unique individual. Truth be told, I can't simply let you off. Indeed, you will be going to hell, no doubt. Though, not for eternity. Spend a large portion of time constantly looking through your memories, as you had already done. No, this time, your deeper emotions will be accessed and presented upon you. Α, τέλεια! Ακόμα χειρότερα! Once you have gone through what you deserve, I will then judge you once more to decide whether an eternal stay at heaven or hell will be best suited for you. With that said, this is the last time I will be speaking to you for quite some time. I wish you luck, John. Until we meet again. Να, τι είναι το να παίζεις ένα παιχνίδι. Ένα video game. Ακόμα και άμα ήταν 25 λεπτά περίπου. Ο τύπος έκανε μια αυτοτελή ιστορία μέσα σε 25 λεπτά. Πολλές από τις εταιρείες AAA 9 Απριλίου. Πολλές από τις εταιρείες οι οποίες είναι AAA και βγάζουν παιχνίδι μια φορά το χρόνο, ok. Ubisoft, Assassin's Creed. Αυτό το πράγμα, αυτή την αντίδραση. Όχι μόνο από μένα, πολλοί άλλοι το παίξαν και έκαναν αυτό το πράγμα. Δεν, αφού τελείωσε. Γιατί το έκριναν σαν μια αυτοτελή εμπειρία. Αυτή την αντίδραση δεν την πετυχαίνουν όλοι. Πολύ σπάνια AAA εταιρείες. Μπράβο, Στάνισλαο Τρακόφσκι. Αγαπουλάκια, σοβαρά, μπορούμε να το γράψουμε ότι πραγματικά όσοι το απόλαυσαν, ότι απολαύσαμε αυτή την εμπειρία την οποία φρόντισε να έχουμε. Ο κύριος Στάνισλαο. Γιατί πραγματικά είναι από τα πιο προσεγμένα. Πράγματα, αυτοτελή, τα πιο προσεγμένα short stories σε τέτοια μορφή που θα μπορούσε να μας δώσει. Πραγματικά, μπράβο του. Seriously, φανταστικό παιχνίδι. Λοιπόν, θα αφήσω ένα link από κάτω αγαπουλάκια, μπορείτε να παίξετε κι εσείς το Dead Man's Journey και μπορείτε να κάνετε την επιλογή να πάτε heaven, ίσως στο τέλος, για να δούμε τι συμβαίνει. Μπορείτε να μου πείτε και στα comments κιόλας τι γίνεται ακριβώς. Αλλά όπως και να έχει, ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε τόσο καλά παιχνίδια, αγαπουλάκια, και στα επόμενα βίντεο. Αλλά υποθέτω αυτό θα το μάθουμε στο επόμενο βίντεο. Και μέχρι τότε, γεια σας. Oh my fucking god, that was fucking amazing as balls.